Μέρη, για πάμε λίγο στα δικά μας θέματα τώρα. Έτσι. Πού θα πάμε, πού πήγες? Διαλέξαμε να δείξουμε σε αυτή την πρώτη εκπομπή αυτό το καταπληκτικό κέντρο πολιτισμού που είναι δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και βρίσκεται στο χώρο του παλιού υποδρόμου, στο Φαλιρικό Δέλτα, εκεί στην Καλυθέα. Και οι άνθρωποι πραγματικά του Ιδρύματος μας άνοιξαν τις πύλες, μπήκαμε μέσα και είδαμε εκτός από ένα καταπληκτικό πάρκο 210 στρεμάτων, το οποίο είναι ανοιχτό για όλο τον κόσμο. Και εδώ να πούμε ότι δεν είναι μόνο για τους Αθηναίους, μπορούν να έρθουν από όλη την Ελλάδα να δουν ένα σημείο της Αττικής το οποίο πραγματικά έλειπε. Εκτός λοιπόν από τους κήπους, βλέπετε τώρα και ένα μέρος του κτηρίου. Εκεί θα στεγαστεί η Εθνική Λυρική Σκηνή, θα φύγει από την Ακαδημία και θα πάει εκεί. Έχει δύο σκηνές, κοιτάξτε τις εικόνες που για πρώτη φορά κατέγραψε ο τηλεοπτικός φακός. Δύο σκηνές, η κεντρική είναι μεγαλύτερη από τη Μετροπόλιταν Όπερα της Νέας Υόρκης και η μικρή εναλλακτική είναι και αυτή εξίσου φανταστική. Το κτίριο που βλέπετε τώρα είναι η Εθνική Βιβλιοθήκη. Από πάνω φυτεμένο, το περπατήσαμε, είναι βιοκλιματικό το κτίριο. Και είναι περίπου 5 όροφοι, θα μεταφερθούν εκεί 2 εκατομμύρια τόμοι από τα 3 κτίρια που έχει η Εθνική Βιβλιοθήκη στην Αθήνα. Το στέγαστρο τώρα που βλέπετε είναι 100x100 φωτοβολταϊκά πάνελ, δίνει το 80% της ενέργειας σε όλο αυτό το κτίριο. Επίσης θα δούμε και ένα θαλασσινό κανάλι, ένα κανάλι με νερό, το οποίο αφαλατώνεται και με το ίδιο το νερό που έρχεται κατευθείαν από τη θάλασσα ποτίζουν και τους κήπους. Μιλάμε για ένα καταπληκτικό κτίριο. Θα ξαναγηθούμε μέσα στους χώρους από τη Γαβριέλα Σεκελάρη που είναι υπεύθυνη προγραμματισμού του Ιδρύματος και θα δείτε και λεπτομέρειες πως αυτός ο φοβερός αρχιτέκτονας, ο Ρέντσο Πιάνο, έκανε πραγματικά μια πάρα πολύ ωραία δουλειά σε μια επένδυση 600 περίπου 20 εκατομμυρίων ευρώ από το Ίδρυμα Νιάρχος για όλη την Ελλάδα. Μία ερώτηση, sorry, θα ενωθεί κάποια στιγμή περισσότερο με τη θάλασσα? Όχι, όπως το βλέπετε. Όπως το βλέπουμε θα είναι. Το θα ενωθεί με τη θάλασσα είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα γιατί μου το εξήγησε ένα άνθρωπο του Ιδρύματος. Έχει ήδη πληρώσει το Ίδρυμα την μελέτη για να υπογειοποιηθεί όλη η παραλιακή από το ύψος του Κηφισού μέχρι και τον παλιό υπόδρομο να γίνει υπόγειο, να μπορεί ο κόσμος να έχει μια πρόσβαση περίπου 500 μέτρα κατευθείαν από την Καλυθέα και το Μοσχάτο στο παραλιακό μέτωπο. Καταπληκτικό, ρε παιδιά. Εγώ πήγα, παιδιά, είναι καταπληκτικό. Νομίζω η εικόνα μιλάει από μόνη της. Για να το δούμε. Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ανοίγει για πρώτη φορά τις πύλες του σε τηλεοπτικό συνεργείο και ξεναγεί την κάμερα της εκπομπής μας σε όλους τους χώρους. Το όραμα του Ιδρύματος και του σπουδαίου αρχιτέκτονα Ρέντσο Πιάνο πήρε σάρκα και οστά προσφέροντας στην Αττική καταπληκτικές κτηριακές υποδομές αλλά και ένα καταπράσινο πάρκο. Θες να μας πεις τι ακριβώς εμπεριέχεται μέσα σε αυτό το πανέμορφο κτίριο? Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος είναι η μεγαλύτερη δωρεά καταρχάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και περιλαμβάνει την κατασκευή και τον πλήρη εξοπλισμό των νέων εγκαταστάσεων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, καθώς και την κατασκευή ενός πάρκου 210 στρεμάτων. Κάτω από το έδαφος βρίσκονται τα κτίρια όπου στεγάζονται η βιβλιοθήκη και η λυρική σκηνή, προσδίδοντας το λόφο χαρακτήρα πράσινης στέγης, που είναι μία από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη και μειώνει σημαντικά τις απαιτήσεις κλιματισμού και ενέργειας. Είναι το ενεργειακό στέγαστρο του Κέντρου Πολιτισμού. Είναι μία επιφάνεια 100 μέτρα επί 100 μέτρα, καλυμμένη όλη με φωτοβολταϊκά πανέλα, τα οποία προσφέρουν στο κτίριο μία επάρκεια ενεργειακή της τάξης του 80%. Είμαστε πάνω στη νέα Εθνική Βιβλιοθήκη, πατάμε στην οροφή, σωστά? Ουσιαστικά αυτό το οποίο προσπάθησε να κάνει ο Ρέντσο Πιάνο, ο αρχιτέκτονας του Κέντρου Πολιτισμού, όταν ήταν να αναπαράξει την καλή θέα της Καλυθέας, η οποία πια δεν υπήρχε. Οπότε έχει δημιουργήσει ένα τεχνητό λόφο, κάτω από τον οποίο έχει εγκυβωτήσει τα δύο κτίρια. Στον 8ο όροφο έχει διαμορφωθεί ο Φάρος, ένας πολυχώρος εκδηλώσεων με μοναδική θέα. Υπάρχει και το αναγνωστήριο με τους γυάλινους τοίχους, 900 τετραγωνικά μέτρα για όσους αναζητούν ένα ήσυχο μέρος για ανάγνωση και περισυλλογή. Εδώ είμαστε στο ψηλότερο σημείο. Είμαστε στο ψηλότερο και τι ακριβώς σημείο. Είναι εδώ? Είναι ο Φάρος. Είναι το σημείο που ο αρχιτέκτονας του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, οραματίστηκε ως ένα σημείο περισυλλογής των επισκεπτών. Αυτή είναι η εναλλακτική σκηνή της Λυρικής. Η κεντρική της σκηνή είναι μεγαλύτερη ακόμη και από τη Μετροπόλιταν Όπερα, ενώ η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος θα έχει χωρητικότητα 2 εκατομμύρια τόμους. Το
2006 θέλησε το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος να μπορέσει να τις προσφέρει τις νέες εγκαταστάσεις που θα τις έδινε και το Δημόσιο Δανειστικό Τμήμα, το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχει. Έτσι, όταν μετακομίσουν οι δύο οργανισμοί, τόσο η Εθνική Λυρική Σκηνή όσο και η Βιβλιοθήκη, στις νέες τους εγκαταστάσεις, θα αποκτήσει μεν το δημόσιο τμήμα της Εθνική Βιβλιοθήκη, αλλά θα μπορέσουν να συγκεντρωθούν και όλα τα βιβλία, τα οποία είναι αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε διάφορα κτίρια γύρω από την Αθήνα. Είναι ανοιχτό καθημερινά από τις 6 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Μπορεί κάποιος να έρθει να κάνει βόλτα, να παρακολουθήσει κάποια συναυλία, να δει κάποια προβολή, να συμμετέχει στις αθλητικές δραστηριότητες είτε στα παιδικά προγράμματα. Ουσιαστικά μπορεί κάποιος να κάνει τα πάντα εδώ πέρα. Είναι ένας δημόσιος χώρος, είναι ένας ανοιχτός χώρος προσβάσιμος στους πάντες για να τον ζήσει όλος ο κόσμος και της Αθήνας, αλλά και όσοι τουρίστες πιθανά έρχονται. Το πάρκο αποτελεί ένα ζωντικό πνεύμα πρασίνου, μια ανάσα ζωής για την Αθήνα που θα προσφέρει στο κοινό ευκαιρίες για μάθηση, αναψυχή, ξεκούραση και νέες εμπειρίες. Έχουμε πάρα πολλές ελιές, πλατάνους, έχουμε λεβάντες, θάμνους, σκήνο και ειδικά την άνοιξη ο χώρος εδώ μουσχομυρίζει. Άλλαξε τελείως το ποσοστό πρασίνου αφενός στην περιοχή της Καλλιθέας, αλλά και το ολόκληρο το οικοσύστημα εδώ της περιοχής. Οπότε έχουν εμφανιστεί πουλιά που δεν υπήρχαν στην περιοχή της Καλλιθέας για πάρα πολύ καιρό. Ένα υδάτινο κανάλι που εκτείνεται κατά μήκος του κέντρου πολιτισμού και έχει διαστάσεις 400 μέτρα επί 30, το οποίο είναι θαλασσινό νερό, το οποίο μέσω της μεθόδου της αφαλάτωσης μπορεί να λειτουργήσει επικουρικά για να αποτιστεί το ίδιο το πάρκο. Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος με το καταπράσινο πάρκο των 210.000 τετραγωνικών μέτρων αποτελεί το δικό μας Central Park. Εδώ δαπανήθηκαν πάνω από 600 εκατομμύρια ευρώ και ταυτόχρονα μπορούν να φιλοξενηθούν πάνω από 32.000 άνθρωποι. Σύντομα θα κατασκευαστούν εστιατόρια και καφετέριες, ενώ μετά την παράδοση του έργου από το Ίδρυμα στο ελληνικό δημόσιο, το επόμενο μεγάλο στοίχημα θα είναι η εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου Πολιτισμού. Ωραίο ρεπορτάζ. Και ωραίο του πάει το Νιάρχη ως φόντο. Ναι, πολύ, ναι, με τον Μέρο Σακάκη, εμείς οι ναυτικοί. Εγώ να πω για τον κόσμο απλά ότι καθημερινά όποιος πάει εκεί θα πάρει αυτό το βιβλιαράκι, έχει το πρόγραμμα για όλο το μήνα, όλες τις εκδηλώσεις και για παιδιά και για μεγάλους και συναυλίες. Μια πραγματικά πάρα πολύ ωραία δουλειά.